Ακόμα και στα social media να έκανες μία περιήγηση, θα έβλεπες, τουλάχιστον αναφορικά με τους κριτικούς, ότι ένας στους δύο κριτικούς, τρεις στους πέντε, πήγε στο οροπέδιο Λασιθίου. Επικράτησε παραπάνω. Το αδιαχώρητο. Επικράτησε το αδιαχώρητο. Θα έλεγα ότι οι εικόνες που είδαμε μας θύμισαν εξωτερικό. Χιόνια, ναι. Πάρτι, στους δρόμους, αυτοκίνητα έτσι να μαζεύονται, ο κόσμος να απολαμβάνει το χιόνι, όχι μόνο κάνοντας σκι και διάφορες δραστηριότητες, ναι, ναι, ναι. Αλλά απολαμβάνοντας και μουσική. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Στρατάκη, τον Αντιδήμαρχο Υποδομών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Δήμο Οροπεδίου Λαστείου. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Οροπέδιο Λαστείου. Νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση των κριτικών από κάθε γωνιά της Κρήτης που ήρθαν, που προσήλθαν, που έφτασαν στο Οροπέδιο Λαστείου προκειμένου να χαρούν και να παίξουν με το χιόνι και να περάσουν όμορφες στιγμές. Αυτό είναι πραγματικότητα. Μετά από τη μεγάλη αναμονή που είχαμε όλοι εμείς για να δούμε το χιόνι, εχθές έγινε πραγματικά το διαχώρητο στο Οροπέδιο Λαστείου. Ο κόσμος προσήλθε για να χαρεί το χιόνι. Ήταν πρωτόγνωρο. Δηλαδή και άλλες φορές έχουμε δει να έρχεται κόσμος να απολαύσει το χιόνι, αλλά αυτό που συνέβη και χθες δεν έχει ξανασυμβεί. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο στους δρόμους, στις πλατείες, στα εστιατόρια, σε ανοιχτά πάρτι στο χιόνι, μικρά παιδιά να κάνουν χιονάνθρωπους, να παίζουν χιονοπόλεμο, να κάνουν τσουλήθρα στο χιόνι. Πραγματικά ήταν μια μέρα που ευχαριστηθήκαμε όλοι εμείς, και εμείς που ζούμε στο Οροπέδιο Λαστείου, αλλά και οι επισκέπτες μας. Κύριε Στρατάκη, είδαμε έτσι εικόνες από ανθρώπους κάθε ηλικίας, μικρούς, μεγάλους, που χάρηκαν το χιόνι. Τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η χαρά είναι και το ευτυχές ότι τουλάχιστον και για κάποιο χρονικό διάστημα θα κρατήσουν τα χιόνια. Ο Δήμος είναι προετοιμασμένος να κάνει κάποιες εκδηλώσεις, κάτι έτσι τα Σαββατοκύριακα, ειδικά που έχει περισσότερο κόσμο. Το χιόνι όντως είναι πάρα πολύ. Είμαστε σίγουροι ότι θα κρατήσει αρκετές ημέρες ακόμα. Το ευχάριστο είναι ότι οι δρόμοι έχουν ανοιχτεί σε όλο το πλάτος τους, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα ή θέματα επικινδυνότητας. Είναι ανοιχτά τα καταστήματα, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά εστίασης. Ο Δήμος είναι παρόν σε ό,τι χρειαστεί. Οι ξενώνες είναι ανοιχτοί για να υποδεχτούν τον κόσμο. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει ο κόσμος να εισδρέει στο Οροπέδιο Λαστείου. Και εμείς είμαστε εκεί για να προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν για να είναι καλύτερα και να έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση. Μικροπροβλήματα καταγράφηκαν καθόλου, Αντιδήμαρχε? Υπήρχαν τίποτα προβλήματα, είτε στους δρόμους, μικροατυχήματα, κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, ατυχήματα δεν είχαμε. Είχαμε πάντως ορισμένοι οι οποίοι, μη γνωρίζοντας, με συγχωρείτε, καλά το χιόνι, μπαίνανε σε σημεία όπου υπήρχε χιόνι. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν τα σημεία. Πατούσαν χιόνι, δεν είχαν αλυσίδες και εκεί χρειαζόταν κάποιος να επέμβει, να τους τραβήξει, να τους πρόξει. Αυτά ήταν πολύ μικρά όμως γεγονότα, τα οποία δεν δημιούργησαν κανένα μάλιστα, θέμα. Μάλιστα. Το ευχάριστο ήταν όλος αυτός ο κόσμος που πέρασε καλά στο Οροπέδιο. Αυτό έχει σημασία. Χάρηκε, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.